Σε σωστό δρόμο βρίσκεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Άργους. Το μόνο που έχει απομείνει είναι η τακτοποίηση των οικονομικών οφειλών, τόσο των παραγωγών όσο και των επαγγελματιών εμπόρων που πολλούν βιομηχανικά είδη. Όπως δηλώνει ο πρόεδρος της λαϊκής αγοράς Παναγιώτης Δούρος, οι παραγωγοί πρέπει μέχρι τέλος του μήνα να έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους. Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς πλέον έχει μπει σε ένα σωστό δρόμο, εδώ και 2-3 μήνες περίπου. Φτάσαμε σε ένα σημείο να λειτουργεί άψογα, μπορώ να πω. Το μόνο που έχει απομείνει, και θέλω να παρακαλέσω όλους τους πολιτές της λαϊκής, τόσο τους παραγωγούς αλλά και τους επαγγελματίες που πουλάνε τα βιομηχανικά είδη, να έρθουν σε σύντομο χρονικό διάστημα να τακτοποιήσουν τις οικονομικές οφειλές τους, διότι εάν δεν εξοφλήσουν, βέβαια στους παραγωγούς το μεγάλο ποσοστό έχουν πληρώσει το κομμάτι αυτό που πουλάνε οι παραγωγοί, είναι περίπου τα 160 άτομα, οι 140 περίπου έχουν πληρώσει. Απομένουν κάποιοι λίγοι, έχουμε δώσει ένα περιθώριο μέχρι τέλος του μήνα να έρθουν να εξοφλήσουν και αυτοί, γιατί η οικονομική υπηρεσία μας ζήτησε την κατάσταση μέσα να δώσουμε με τα τετραγωνικά μέτρα, διότι έχουν γίνει κάποιες αλλαγές λόγω του ότι αναβαθμίσαμε τη λαϊκή, τη μαζέψαμε, φύγαν όλοι αυτοί που ήταν στους δρόμους, στα πεζοδρόμια και πουλούσαν και μπήκαν όλοι επάνω. Με αποτέλεσμα η οικονομική υπηρεσία να ζητάει την κατάσταση με τα τετραγωνικά μέτρα για να πληρώσουν και για το 2012, να αρχίσουν να πληρώνουν. Ήδη πολλοί έχουν πληρώσει, έχουν απομείνει πολλοί λίγοι. Θέλω να τους παρακαλέσω, παρόλο που γνωρίζω ότι η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη, το επάγγελμα μας, γιατί είμαι και εγώ συνάδελφος λαϊκατζής, τραβάει κάποιο κανάλι, μπορώ να σας το πω, έχει πολύ υποβαθμιστεί η λαϊκή αγορά, η δουλειά μας, παρόλο τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν, θεωρώ πως πρέπει να ανταποκριθούν. Γιατί τίθεται θέμα επιβίωσης, να έρθουν να πληρώσουν τα οικονομικά τους. Είναι πολύ λίγη τον αριθμό. Έχουμε δώσει περιθώριο μέχρι τέλος του μήνα. Ούτως ή άλλως, αν δεν έρθουν, το σύστημα θα τους πετάξει έξω. Διότι τώρα για να θεωρήσουν πλέον την άδειά τους, πρέπει να πάρουν οικονομική δημοτική ενημερότητα από το Δήμο. Ούτως ώστε δεν θα μπορούν να θεωρούν και άδεια. Αλλά να μην χάσουν και τις θέσεις τους. Γι' αυτό μέχρι τέλος του μήνα τους παρακαλώ να έρθουν να πληρώσουν. Τώρα, όσο για τους άλλους επαγγελματίες με τα βιομηχανικά, είναι πάρα πολλά τα άτομα, τα 2/3 μπορώ να πω, οι οποίοι δεν έχουν τακτοποιήσει εδώ και 2 χρόνια τους λογαριασμούς τους. Με αποτέλεσμα, μοιραίο στο σύστημα και αυτούς το 2013 θα θέλουν να θεωρήσουν άδεια και θα τους πετάξει έξω. Θα τους παρακαλέσω να έρθουν να δίνουν έναντι κάθε μήνα, ούτως ώστε μέχρι τέλος του έτους να εξοφλήσουν και τα προηγούμενα, γιατί το 2013 που θα θέλουν να θεωρήσουν την άδεια δεν θα μπορούν. Θα θέλουν δημοτική και οικονομική ενημερότητα και αυτοί και δεν θα μπορούν να τους θεωρήσουν τις άδειές τους. Γι' αυτό τους παρακαλώ πάρα πολύ, για να μην χάσουν τη δουλειά τους, και είμαστε και εμείς συνυπεύθυνοι να τους αφήνουμε, γιατί θεωρώ πως και η δημοτική αρχή ήταν συνυπεύθυνη για 2-3 χρόνια που τους άφησε ελεύθερα και πολλούσαν χωρίς να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις, να έρθουν το συντομότερο να πληρώσουν. Αυτό θα ήθελα. Μέχρι τέλος του μήνα μόνο η παραγωγή. Η παραγωγή μέχρι τέλος του μήνα και ναι, να έχουν, διότι δώσαμε πλέον την κατάσταση. Όσο για τους άλλους, είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Θεωρώ πως κανένας με αυτές τις δύσκολες καιρούς που περνάμε δεν μπορεί να τα εξοφλήσει όλα, γιατί είναι και 2 και 3 χιλιάδες, αλλά να προσπαθήσουν μέχρι τέλος του έτους να έρχονται κάθε μήνα να δίνουν. Έχουμε αποφασίσει για φέτος, τους μειώσαμε τα λεφτά που δίνουν, 1.800, περίπου 1.900, 1.700, τα κάναμε 1.200 για όλους, έρχεται 100 ευρώ το μήνα. Να έρθουν να δίνουν αυτά τα 100 ευρώ και να δίνουν έναντι και για τα προηγούμενα που οφείλουν, ούτως ώστε να μπορέσουν να θεωρήσουν την άδειά τους του χρόνου. Αυτά ήθελα να πω. Τώρα, όσο θέμα λαϊκής αγοράς, η λειτουργία θεωρώ πως έχει γίνει πολύ σωστή. Υπάρχει και η δημοτική αστυνομία τώρα. Υπάρχει πλέον ένας έλεγχος, έχει οριστεί και καινούριος επόπτης από τον Δήμαρχο, ο οποίος επιβλέπει, βέβαια. Αυτός ο επόπτης είναι για το χώρο, δεν είναι επόπτης που μπορεί να επιβλέπει άλλα πράγματα που ζητούν ορισμένοι από αυτούς. Έτσι. Θεωρώ όμως ότι όλα θα λυθούν και η περιφέρεια θα κάνει σύσταση επιτροπής, ώστε να λειτουργήσει το κελαϊλέ για ελέγχους διάφορους άλλους που πρέπει να γίνονται στη λαϊκή αγορά για να συμμορφώνονται όλοι.